Καλημέρα! Κυριακή 15 του Μάρτη 2020 Θα ήταν η μέρα που θα βρισκόμαστε με αρκετούς από εσάς στην Αθήνα για το σεμινάριο που είχαμε προγραμματισμένο Δυστυχώς λόγω των εξελίξεων και των μέτρων πρόληψης για εξάπλωση του κορονοϊού και σε Κύπρο και σε Ελλάδα Αναγκαστήκαμε να αναβάλουμε το σεμινάριο. Εύχομαι σύντομα να έρθουν οι απαγορεύσει και να είναι ασφαλέ και θα το κάνουμε. Και ας πάμε στο vlog μας το σημερινό, το οποίο έχει τίτλο «Πώς θα ξεπεράσω τους φόβους μου για να κάνω το σωστό». Αγαπητή Θέκλα, μου αρέσει πολύ ο τρόπος που μιλάς και συζητάς και κυρίως το γέλιο σου, το χιούμορ σου. Σε ευχαριστώ. Σε παρακολουθώ. Θα προσπαθήσω να περιγράψω περιληπτικά τη ζωή μου και να καταλήξω όσο μπορώ πιο γρήγορα στο ερώτημά μου. Είμαι 60 χρονών και συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Είμαι παντρεμένη από τα 27 μου με τον άνδρα μου, αλλά είναι μια κυρία 60 ετών, α, συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Από παιδιά ξεκινήσαμε κάνοντας σχέση με πάθους και έρωτα. Όμως, στην πορεία φάνηκαν πολλά πράγματα που εγώ αγνόησα επειδή μου φοβισμένη από τους γονείς μου, που δεν με εμπιστεύονταν και με θεωρούσαν εύκολο θύμα. Κακή οικογένεια δική του, με παγερό και απορριπτικό πατέρα, μητέρα ταπεινωμένη και κολλημένη στο γιο και αδερφή αυταρχική που επειδή δούλευε έκανε κουμάντου. Αυτό που λες ότι ε, αυτά που φάνηκα στην πορεία επειδή σου φοβισμένη από τους γονείς σου που δεν σε εμπιστεύονταν. Δηλαδή το γεγονός ότι οι γονείς σου σε θεωρούσαν εύκολο θύμα σε έκανε έναν αντιδράσεις και από αντίδραση να παραμένεις στην αρχική σου επιλογή για να τους αποδείξεις ότι δεν είσαι θύμα, αυτό το έχουμε δει και σε άλλα περιστατικά και σε άλλες ιστορίες, με αποτέλεσμα να αγνοείς κάποιες τεράστιες κόκκινες σημαίες. Παγερός και απορριπτικός πατέρας, μητέρα ταπεινωμένη και κολλημένη στο γιο και αδερφή αυταρχική που έκανε κουμάντο στην οικογένεια. Με δυσκολίε προσαρμογή δική μου στον αρκισιστικό χαρακτήρα του, καταφέραμε να κάνουμε οικογένεια, που όμω κάποιο πάντα σαμποτάριζε ποτάριζε Η αδερφή του. Τη παραχώρησε το πατρικό. Τη χάρισε και ένα σπίτι που κληρονόμησαν και τα δικά μας παιδιά τραβιόντουσαν στα νίκια. Αδικία. Στη διάρκεια του γάμου αποπειράθηκα δύο φορές να χωρίσω. Η πρώτη αφορμή ήταν η βίαιη συμπεριφορά με θυμό που έβγαζε πάνω μας και η αίσθηση ότι πνίγομαι. Πήγαμε σε οικογενειακή θεραπεύτρια και επιζήσαμε. Εννοείς ότι επιζήσατε ως ζευγάρι, ότι δεν τελείωσε ο γάμος σας. Όμως επαναλήφθηκαν τα ίδια, θυμός, φωνές, φόβος και έφυγα από το σπίτι για δύο μήνες με το μικρό μου παιδί γιατί αισθάνθηκα ότι απειλούνταν. Γύρισα πίσω με κρύα καρδιά επειδή η θεραπεύτρια μου είπε πως θα είναι χειρότερο να μείνω μόνη. Η θεραπεύτρια σου έπαιρνε αποφάση για σένα. Ά... Τώρα τα παιδιά έχουν θεωρητικά αποχωρήσει και μείναμε και οι δυο μας. Τα παιδιά είναι σχεδόν ανεξάρτητα και μείναμε οι δυο μας. Δεν κοιμόμαστε μαζί εδώ και χρόνια, εδώ και δύο χρόνια, γιατί δεν σέβεται τις, αϊ... τις αϊπνίες μου. Εγώ περνάω αμυνόπαυση. Και γιατί, μια φορά δεν είπε να... Και γιατί μια φορά δεν είπε να πάμε κάπου μαζί, παρά με πήγαινε να φιλοξενούμε δωρεάν, εκεί που λόγω της δουλειά του είχε δωρεάν παροχές και μόνο. Όσο καιρό είμαστε έτσι, έφτιαξε σελίδα στο facebook και μιλούσε ιδιαίτερος με μια κυρία. Τα παιδιά έβλεπαν τα like της και μου έλεγαν ότι ενοχλούνται. Εγώ δεν είχα δει και δεν έχω κάνει σχέση με την κοινωνική δακτύωση, δεν ξέρω αν είναι λάθος. Τα χρήματα είναι πρωταρχικό θέμα για αυτό. Για παράδειγμα πηγαίνοντας σε ένα εμπορικό κέντρο είπα μονολογώντας πως δεν μου περισσεύουν χρήματα για να κάνω αγορές. Εκείνο είπε πω εργάζεται περισσότερο, γι' αυτό έχει παραπάνω χρήματα από μένα και αγόραζε επιδεικτικά διάφορε βλακίε. Δηλαδή ε, δεν έχετε καν κοινό πορτοφόλι, Αυτή τη στιγμή δουλεύω με τον εαυτό μου θέλοντα να απαντήσω στο γιατί εγώ ανέχτηκα όλα αυτά. Εκείνο αρνείται να ασχοληθεί, μου λέει ότι εγώ έχω το πρόβλημα και ότι εκείνο είναι μια χαρά. Συνήθω τα περισσότερα προβλήματα έτσι λένε για τον εαυτό του. Εσύ έχει το πρόβλημα, εγώ είμαι μια χαρά. Με τη βοήθεια της ψυχοθεραπεύτριας, γιατί μου βγαίνουν κάποια άγχη και κατάθλιψη, βρήκα μια άκρη. Η σεξουαλική παρενόχληση που είχα υποστεί από συγγενικό πρόσωπο στην αρχή της εφηβείας μου. Πώς να εξηγήσω γιατί δεν αντιδρούσα στην κακή συμπεριφορά. Επανερχόταν συχνά αυτή η αίσθηση του παγώματος, της παράλυσης, του φόβου που βίωσα με αυτή την εμπειρία και καταλήγω, συγγνώμη αν σας κούρασα, στο ερώτημα. Αν και παλεύω να ενδυναμώσω τον εαυτό μου, έχω ενδιαφέροντα και τα καλλιεργώ, νιώθω ανασφάλεια. Ίσως είναι βαθιά ριζωμένη και καλά καλλιεργημένη από αυτόν. Συγγνώμη, ζείτε 33 χρόνια μαζί. Είναι... Εμ, όχι απλώς έχει συνηθίσει στο να είσαι μαζί του, όχι, ε, ε, είναι η ζωή σου το να είσαι μαζί του πλέον περισσότερα χρόνια είσαι παντρεμένη μαζί του παρά που δεν ήσουν παντρεμένη μαζί του. Λες το μαντρεύτε στις 27 και τώρα είσαι 60. Άρα υπερβαίνουν κατά πολύ ο καιρό που είσαι παντρεμένη παρά ο καιρός που δεν ήσουν παντρεμένη ως ενήλικας. Πώς θα ξεπεράσω τους φόβους μου. Μήπως θα με εκδικηθεί και θα με ισοπεδώσει. Θα προλάβω να κάνω το σωστό. Μπορώ. Ήρθε αυτή η επιστολή αρχικά πριν 5,5 μήνες πόσους, γιατί είπαμε ότι παίρνουν πολύ καιρό οι επιστολές να γίνουν vlog. Και ένα μήνα μετά ήρθε το εξή update. Αγαπητή Θέκλα, θεώρησα σωστό να σε ενημερώσω πως έχω φύγει από το σπίτι μου μετά από τέσσερις εβδομάδες σιωπής, άρνηση του συζύγου για συζήτηση. Σου έκανε δηλαδή stonewalling, θεραπεία της σιωπή, όπως λέμε και στο, και στο βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος». Έχω τρεις εβδομάδες που μένω εκτός προηγήθηκαν κλειδώματα έξω από το σπίτι, ακολούθησε εξώδικο δικό μου, κάτι που θεώρησε ταπεινωτικό και ακραίο από μέρου μου. Ενώ λοιπόν άρχισε τις οικονομικές κυρώσεις, πλήρωνε το ένα, πάρει και το άλλο, μου τόνισε πως έχει το μεγαλύτερο ποσοστό του σπιτιού, ενώ εγώ το μικρότερο, μόλις είδε πως ήμουν σταθερή, άλλα ξερότα. Μου έγραψε ένα γράμμα όπου μου αναφέρει το πόσο με αγαπάει, με καλή σε διάλογο, Παράλληλα μιλά για επερχόμενες καταστροφές και για τα παιδιά, τα οποία τα παιδιά μας είναι ενήλικα. Για τα πολλά χρόνια που περάσαμε μαζί και ότι δεν μας αξίζει αυτό που γίνεται. Προσπαθώ να βοηθήσω τον εαυτό μου και υπομένω αυτή τη μεταβατική φάση μέχρι να αρχίσει πάλι τα προηγούμενα. Τα περί αγάπης δεν τα πίστεψα. Δεν απάντησα ακόμη. Θέλω πάλι τη γνώμη σου θέκλα μου. Περιμένω με ανυπομονησία και σε ευχαριστώ. Έχουμε και δεύτερο update, το οποίο ήρθε τρει μήνε μετά. Αγαπητή Θέκλα, θέλω να σου αναφέρω κάποια γεγονότα που ακολούθησαν τη φυγή μου από το σπίτι, συμπληρώνω τρει μήνε. Δυσκολεύομαι αλλά το παλεύω. Αυτό που με πειράζει είναι πω το μεγαλύτερο μου παιδί στράφηκε εναντίον μου. Δεν δέχεται την αποχώρηση μου ως σωστή ενέργεια, ενώ το ίδιο το παιδί αυτό είναι κακοποιημένο από τον πατέρα του. Και είναι 30 ετών αυτό το παιδί σχεδόν ανεξάρτητο. Το έχω δώσει σε αυτό το παιδί το σπίτι μου και εγώ μένω με την 80χρονη μητέρα μου στριμωχτά. Ο πρώην σύζυγο επισκέπτεται το μικρό μα παιδί που ακόμη σπουδάζει, κλαίει απαρηγόρητα, αλλά χρήματα δεν δίνει καθόλου. Ευχαριστώ την προσοχή σου, περιμένω τα σχόλια σου για την κατάσταση. Το τέταρτο update, πέντε μήνε μετά. Γεια σα κυρία Θέκλα, ξέρω ότι έχετε πάρα πολλέ επιστολέ και βλέπω πω κάνετε επιλογή. Προηγούνται νεαρέ ηλικίε και τα προβλήματά του και οι δικέ μα καταστάσει των μακροχρόνιων ταλέπορων σχέσεων είναι πλέον τελειωμένε υποθέσει. Όχι. Δεν κάνω επιλογή. Κάνω τι επιστολέ με τη σειρά. Και η μια επιστολή που γίνεται vlog δεν υποκαθιστά τη ψυχοθεραπεία. Ούτε τη διάγνωση, ούτε τη συμβουλευτική. Και εσεί από τη στιγμή που έχετε ψυχοθεραπεύτρε στην οποία πηγαίνετε. Δεν θα περιμένετε από εμένα και από το vlog να σας απαντήσω τι θα κάνετε. Φτιάχνω το vlog για να πω τη γνώμη μου και να μιλήσω γενικά για αυτό το θέμα, όμως αυτό για το οποίο με έχετε κατηγορήσει ότι κάνω επιλογή και προηγούνται νεότερες δεν ισχύει. Είναι με τη σειρά όλες οι επιστολές. Φυσικά έχετε κάθε δικαίωμα να επιλέγετε, καλά κάνετε και σίγουρα τα νέα παιδιά έχουν ανάγκη από Όχι όλοι έχουν ανάγκη από συμβουλέ και κάνουν τι επιστολέ με τη σειρά. Όμω θα ήθελα να ξέρω αν τελικά θα γίνει η επιστολή μου. Ήδη βέβαια, παρακολουθώντας, βλέποντας και παρακολουθώντας πολλά βίντεο, βοηθήθηκα και σας ευχαριστώ. Αυτό που πονάει τώρα είναι η αποξένωση του μεγάλου μου παιδιού με, μετά την απομάκρυση μου. Τώρα είμαστε στον έκτο μήνα χωριστά. Και το τελευταίο update, το πέμπτο update, το οποίο ήρθε όταν έστειλα προχθές email στη φίλη ότι θα γίνει επιτέλους επιστολή τη. Στα προηγούμενα update, της απαντούσα, θα τα διαβάσω μαζί με την αρχική επιστολή, επειδή όταν έρχεται ένα email, το βλέπω, αξιολογώ αν θα γίνει vlog ή όχι και μετά οτιδήποτε έρχεται, το, δεν το διαβάζω εκείνη την ώρα, θα τα διαβάσω όλα μαζί όταν θα γίνει επιστολή. Και όπως σας έχω πει και πρόσφατα, έχω πάρει την απόφαση να μην διαβάζω επιστολές οι οποίες να είναι άνω των 600 λέξεων, χωρίς να σημαίνει ότι θα μου στείλετε 5 επιστολές των 600 λέξεων, θα γίνουν σύνολο 3.000 και εγώ θα τις διαβάσω. Το update, όπως σας στέλνει και η φίλη εδώ, είναι πάρα πολύ σύντομα. Δεν το λέω για σένα, φίλοι που είστε στην επιστολή, το λέω γενικά. Το τελευταίο update. Ευχαριστώ κυρία Θέκλα. Θέλω να ξέρετε πω παίξατε σημαντικό ρόλο στο να ξεκινήσω να κάνω δουλειά με τον εαυτό μου. Αυτή τη στιγμή, όπω έχω αναφέρει, διανύω τον 6 μήνα μακριά από το κοινό σπίτι. Εκείνο εξακολουθεί να λέει ότι με αγαπά. Θέλει να πάει πίσω, θέλει να πάω πίσω, και σε, συζή... και σε συζήτηση που κάναμε μπροστά σε οικογενειακή θεραπεύτρια, με πρωτοβουλία μου, είπε πω ήταν σε όλα τέλειο. Το ένα παιδί είναι κοντά μου, όμως εξαρτάται οικονομικά από εμένα, που εγώ όπως σας είπα μένω με τη μητέρα μου, ενώ το άλλο παιδί έχει γυρίσει εναντίον μου. Και τα δύο παιδιά έγιναν αποδέκτες απελπισμένων κλαμάτων και παραπώνων από εκείνο. Στη συνάντησή μας με τη θεραπεύτρια που έγινε, κυρίως γι' αυτό το λόγο, έβαλα το ζήτημα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα ευχαριστώ και πάλι. Λοιπόν, φίλοι, είσαι 60 ετών, είσαι μορφωμένη γυναίκα, Έχεις περάσει 33 χρόνια της ζωής σου με αυτόν τον άνθρωπο. Όπως μας έχεις γράψει από την αρχή της επιστολής σου, από την αρχή της κοινή σα ζωής έβλεπες κάποια πράγματα πολύ ανησυχητικά, τα οποία όμως υποσυνείδητα επέλεξες να μην τους δώσεις σημασία, επειδή ακριβώς είχες τους γονείς σου να σου λένε ότι είσαι αδύνατος χαρακτήρας και είσαι ευάλωτη και παίρνει λάθος αποφάσεις έφτασες στο σημείο να τον παντρευτεί αυτόν τον άνθρωπο, να φτιάξει οικογένεια μαζί του, να κάνει τα παιδιά σου μαζί του και προφανώ για πάρα πολλά χρόνια ανέχτηκε πάρα πολλά. Ε, δεν μπορώ να γνωρίζω τι είδου δουλειά κάνετε με την ψυχοθεραπευτρία σου και ούτε μπορώ να επέμβω. Δεν έχω τέτοιο ρόλο. Και σε συμβουλεύω να δείξει αυτό το βίντεο στη ψυχοθεραπευτρία σου. Ε, γιατί μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο στη ψυχοθεραπεία αυτό το βίντεο, δηλαδή βλέποντας η ψυχοθεραπεύτρια σου πώς έχεις γράψει για την κατάσταση και βλέποντας πώς έχει καταγραφεί μέσα στα email ε, και συζητώντας πάνω σε αυτά που θα πω εγώ, το οποία επαναλαμβάνω δεν αποτελούν διάγνωση, δεν αποτελούν επίσημη συμβουλευτική, δεν αποτελούν ψυχοθεραπεία. Εγώ μιλάω γενικά, κάνω υποθέσεις, θεραπευτικές υποθέσεις μεν, υποθέσεις δε, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συγκριθούν με την οπτική, την άποψη που έχει διαμορφώσει ένας ψυχολόγος, ένας ψυχοθεραπευτής, ο οποίος έχει εργαστεί με έναν άνθρωπο και έχει εργαστεί με ένα ζευγάρι. Σαφώς η ψυχοθεραπεύτρια σου γνωρίζει καλύτερα από εμένα και εσένα και τον πρώην σύζυγο, εφόσον είχατε πάει και μαζί. Χαίρομαι πραγματικά που τα βίντεο εδώ πέρα έχουν αποτελέσει έναυσμα και αφορμή για να αρχίσεις εσύ ίδια να δουλεύεις βαθύτερα με τον εαυτό σου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και σε ψυχολόγο να πηγαίνουμε και σε δέκα ψυχολόγους να πάμε, αν δεν συνειδητοποιήσουμε μέσα μας πως χρειαζόμαστε εμείς ήδη να δουλέψουμε τον εαυτό μας, δεν θα βλέπουμε ιδιαίτερη πρόοδο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το βασικότερο σου πρόβλημα είναι η γονική αποξένωση που φαίνεται ότι έχει προκαλέσει προσπαθεί να προκαλέσει ο πρώην και με τα δύο παιδιά και φαίνεται πως το έχει επιτύχει με το πρώτο παιδί. Γονική αποξένωση θα το γνωρίζεις και από τα βίντεο που κάνουμε εδώ πέρα, είναι η συνθήκη στην οποία ο ένας γονιός στρέφει το, τα παιδιά ή το παιδί εναντίον του άλλου γονιού μετά Συνήθως από ένα διαζύγιο, δηλαδή αυτός που νιώθει ότι είχε εγκαταληφθεί από τον πρώην ή την πρώην, πάει και κλαίγεται στα παιδιά. Αυτό που κλαίγεται στα παιδιά, αυτό που πάει και μιλάει απελπισμένα στα παιδιά, αποτελεί συναισθηματική πίεση. Αποτελεί ψυχολογικό πόλεμος προς τα παιδιά. Αποτελεί χειριστικότητα. Ε, είναι εσχρό αυτό που κάνει. Αν δεν του αρέσει η δική σου θεραπεύτρια, να πάει να βρει ένα δικό του θεραπευτή, να πάει να κλάψει, να πάει να κλαφτεί, να πάει να κλαίγεται στο θεραπευτή του ή στη θεραπεύτρια του. Όχι όμως τα παιδιά του. Τα παιδιά μας, ακόμη και αν είναι ενήλικα, δεν είναι σε καμία περίπτωση υπόχρεα να μας ψυχοθεραπεύουν και δεν είναι υπόχρεα να παίρνουν το μέρος μας και να πολεμούν τις δικές μας μάχες. Δηλαδή αυτό τώρα θέλει να επιστρέψει εσύ πίσω, και χρησιμοποιεί τα παιδιά για να σε εξαναγκάσει να επιστρέψει πίσω, χωρίς να συνυπολογίζει τη, τη ψυχική οδύνη που προκαλεί στα παιδιά, όχι μόνο σε εσένα. Λυπάμαι πολύ για όσα βιώνεις αυτή τη στιγμή. Λυπάμαι πάρα πολύ. Έτσι όπως τον περιγράφεις τον πρωινά σου, τον έχεις περιγράψει ως ναρκισιστική προσωπικότητα, δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν τον έχω δει από κοντά, δεν του έχω κάνει διάγνωση, σου ξαναλέω, ο που σου θα γνωρίζει καλύτερα από μένα. Ο τρόπος για να ξέρουμε αν όντως είναι νάρκησος, αν έχει ε, τη διάγνωση της διατα... ε, αρκησιστικής διαταραχής προσωπικότητας, που είναι μια διάγνωση που ανήκει στο β' πλέγμα ε, διαταραχών προσωπικότητας, πρέπει να γίνει τεστ προσωπικότητας, ψυχολογικό τεστ προσωπικότητας, είτε από ψυχολόγο που είναι εξειδικευμένος ειδικά σε αυτό το τεστ, είτε από ψυχία του. Δηλαδή, δεν μπορούμε να λέμε αυτό είναι ενάρκειο, αυτό είναι έτσι, αυτό είναι αλλιώ, χωρί να έχει γίνει επίσημη διάγνωση. Όμω και χωρί τη διάγνωση, όλα αυτά που καταγράφει και το κομμάτι που λες για το Facebook, ότι αυτό είχε φτιάξει Facebook και μιλούσε με μια κυρία, ή έβαζε like σε μια κυρία που τα παιδιά σου ενοχλήθηκαν, ενώ εσύ δεν το γνωρίζει επειδή δεν έχει Facebook, έτσι μου δείχνουν λίγο έναν άνθρωπο δύσκολο χαρακτήρα, έναν άνθρωπο που ίσω μοιάζει λίγο με τον πατέρα του, έναν άνθρωπο που ίσως εκδραματίζει αυτά που τον απασχολούν, ίσω πάνω ξεδίδει σε άλλα πράγματα και δεν κάθεται να κάνει μια σοβαρή και ειλικρινή συζήτηση με τη γυναίκα του, γιατί ίσω δεν μπορεί να κάνει αυτή τη σοβαρή και ειλικρινή συζήτηση και με τον ίδιο τον εαυτό. Και ένα άνδρα τώρα στην ηλικία που βρίσκεστε εσεί, Δε φαντάζομαι θα είναι λίγα χρόνια μεγαλύτερό σου στην ίδια ηλικία μαζί σου, ένα-δύο χρόνια μικρότερό σου. Σε αυτή την ηλικία, ένα άνδρα ο οποίο δεν συνειδητοποιεί, και μια γυναίκα που δεν συνειδητοποιεί, ένα άνθρωπο που δεν συνειδητοποιεί ότι ο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί δεν είναι καλό ούτε για τον ίδιο ούτε για του γύρω του, δεν μπορεί να αλλάξει με τη βία. Αν δεν καταλάβει, αν δεν κατανοήσει ο ίδιο ότι λειτουργεί με τρόπου που δεν είναι υγιεί, δεν θα μπορέσει να έχει τα κίνητρα για να αλλάξει. Θεωρώ ότι σε αυτό το σημείο που βρίσκεστε τώρα και μετά από 6 μήνε που είστε σε διάσταση και μετά που είχε προσπαθήσει και προηγουμένω να χωρίσει και τούτο εσύ ευκαιρία και μετά έγιναν ξανά τα ίδια. Ότι δεν υπάρχει λόγο να το σκέφτεσαι, εάν το σκέφτεσαι, γιατί δεν γράφει κάτι τέτοιο το σκέφτεσαι, να του δώσει ευκαιρία και να γυρίσει πίσω. Η γνώμη μου είναι να τελειάσουν νωρί τα διαδικαστικά, δηλαδή να βγει νωρί το διαζύγιο να βγει νωρί ο διαχωρισμό τη περιουσία, να τα, να τρέξει αυτά τα δικαστικά, αυτά τα, 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 τα νομικά, ούτω ώστε να ξεκαθαρίσει ο χωρισμός, να, το, να έχει και αυτό ένα διαζύγιο στο χέρι, να ξέρει ότι χωρίσαμε με τη σύζυγο, τελείωσε και να προσπαθήσεις να εστιαστείς περισσότερο στο να βοηθήσεις τον εαυτό σου να ενδυναμωθείς ψυχικά και συναισθηματικά για να ζήσεις το υπόλοιπο της ζωής σου που ανοίγεται μπροστά σου, παρά να εστιάζεσαι στο πώς να αντιμετωπίσεις αυτόν τον τύπο, ο οποίος λειτουργεί όπως τον περιγράφεις, εγωκεντρικά, ανώριμα, ψυχοσυναισθηματικά ανώριμα, εκδικητικά, χειριστικά κλπ. Σου ξαναλέω όμως ότι ο μεγαλύτερο σου σύμμαχος και συνδυνοδιπόρος είναι η ψυχοθεραπεύτρια σου σε αυτό το ταξίδι, ε, είναι δύσκολο να νιώθεις ότι τα παιδιά στρέφονται εναντίον σου. Το καλό στη δική σου περίπτωση είναι ότι τα παιδιά σου είναι ενήλικα. Άρα ο, από τη στιγμή που είναι ενήλικα τα παιδιά σου, δεν έχεις την έγνοια ότι θα σε χάσουν τα παιδιά σου τώρα σε μια κρίσιμη ηλικία για την ανάπτυξη τους, ήδη έχουν μεγαλώσει. Στην ηλικία που βρίσκονται και τα δυο σου τα παιδιά ήδη έχει δημιουργηθεί η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας τους και είμαι σίγουρη ότι όταν κοπάσει όλη αυτή η μπόρα και για να κοπάσει η μπόρα πρέπει να βγουν οι αποφάσεις, να βγει το διαζύγιο, να βγει ο διαχωρισμός της περιουσίας, να, να, να τελειώνεται με τα δικαστικά. Όταν κοπάσει η μπόρα, σιγά σιγά τα παιδιά θα επανέλθουν στο να συνειδητοποιήσουν ότι αυτή είναι η μάνα μας, αυτός είναι ο πατέρας μας, ό,τι και αν έχει συμβεί μεταξύ τους, εμείς τους αγαπάμε. Μην υποκύπτεις στις πιέσεις, στις συναισθηματικές που δέχεσαι, σε καμία περίπτωση εσύ που είσαι 60 ετών δεν έρχεσαι σε δεύτερη μοίρα από τις κοπέλες που είναι 20 ετών και 25 ετών και 21 ετών και στέλνουν επιστολές σου, ξαναλέω ότι τις κάνουμε τη σειρά. Και ίσα ίσα που η δική σου ιστορία μπορεί να αποτελέσει μια εμπνευστική ιστορία για κοπέλες νεότερες που μας στέλνουν τις δικές τους, ώστε να μην κάνουν εκπτώσει στην επιλογή συντρόφου, γιατί μετά θα τα βρουν μπροστά του και μαζεμένα βουνό, όπω τα έχει βρει εσύ τώρα. Έχει την αγάπη μου. Είμαι σίγουρη ότι έχει και την αγάπη και την εκτίμηση του καναλιού. Είμαι σίγουρη πω οι φίλοι κάτω από το βίντεο θα σου γράψουν ενθαρρυντικά σχόλια. Θα μοιραστούν και αυτοί τι δικέ του παρόμοιε ιστορίε, γιατί είμαστε πολλοί που έχουμε παρόμοιε ιστορίε και θα νιώσει καλύτερα. Σου στέλνω την αγάπη μου. Καλημέρα.